Χαίρετε κυρίες, κύριοι, μη βάλια μπούι και πάμε να δούμε ειδήσεις μέσα από το neakriti.gr. Σοκ και θλίψη στο Ηράκλειο από το άδοξο τέλος γνωστού επιχειρηματία που απαγχωνίστηκε ξημερώματα Κυριακής μέσα στο κατάστημά του. Σήμερα το τελευταίο αντίο στον 49χρονο πατέρα δύο παιδιών, ενώ ανησυχία προκαλούν τα απανωτά περιστατικά αυτοκτονιών τους τελευταίους μήνες στην Κρήτη. Στα δικαστήρια Ευελπίδων το πρωί ο Κωνσταντίνος Μπαρμπαρούσης που συνελήφθη στην Πεντέλη. Βγαίνοντας από τη Γαδά, ο πρώην βουλευτής της Χρυσής Αυγής φώναξε «Η Μακεδονία είναι ελληνική». Θα παραμείνει κρατούμενος μέχρι και την Τετάρτη, οπότε και θα απολογηθεί, ενώ σύμφωνα με όσα ανέφερε ο συνήγορός του, ο Μπαρμπαρούσης θα αρνηθεί τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει. Μία ακόμη ανάσα για εκατοντάδες οικογένειες έρχεται να προσφέρει η κοινοφελής επιχείρηση του Δήμου Ηρακλείου για δωρεάν προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών. Οι μητέρες που ενδιαφέρονται θα πρέπει άμεσα να υποβάλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά και έντυπα στα κατατόπους ΓΔΑΠ, με την προθεσμία υποβολής να εκπνέει στις 3 Ιουλίου. Μπείτε στο neakriti.gr για να μάθετε αναλυτικά στοιχεία. Για ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και τον κόσμο, neakriti.gr από το κινητό, το τάμπλετ και τον υπολογιστή σας. neakriti.gr, η ενημέρωση στα χέρια σου.